Λοιπόν, Μιχάλη, είναι μια πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, αυτό που γίνεται. Η φωτιά πολέμου φουντώνει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι υπερβολή. Μιλούμε για λουτρώματος από τις εκρήξεις σε βοβίτες, συσκευές επικοινωνίας. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη. Οι New York Times όμως σήμερα δημοσιεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες για ανάμειξη του Ισραήλ. Ναι, Μιχάλη. Καλησπέρα. Από την Ουάσιγκτον να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επιμένει. Ότι επιμένει δημόσια ότι δεν γνώριζε τίποτα για τους σχεδιασμούς του Ισραήλ να χτυπήσει με το συγκεκριμένο τρόπο στο Λίβανο. Έτσι, δεν ήξερε τον συγκεκριμένο τρόπο. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι δεν ενημερώθηκε ούτε μέσω των μυστικών υπηρεσιών, ούτε μέσω άλλων τρόπων. Όμως το ερώτημα, Μιχάλη, είναι αν έχουν έτσι τα πράγματα. Διότι αν δεν ενημέρωσαν οι Ισραηλινοί, ήθελε θέμα τεράστιας εμπιστοσύνης και μάλιστα με τον πιο πιστό σύμμαχο του Ισραήλ. Έτσι. Δεν έχουν άλλο σύμμαχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι Αμερικανοί είναι πολύ εκνευρισμένοι με τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες έγιναν εν μέσω των Αμερικανικών προσπαθειών για εγκεχηρία και απελευθέρωση των ομήρων. Το Ισραήλ γνώριζε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται για την εγκεχηρία και για την απελευθέρωση. Αμερικανικές πηγές ομολόγησαν πάντως ότι χθες Τρίτη είχα μία γενική ενημέρωση. Με συγχωρείς, Μιχάλη, συμβαίνουν στα ζωντανά. Ναι. Ομολόγησαν πάντως ότι χθες Τρίτη είχα μία γενική ενημέρωση ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, χωρίς όμως να γίνει ειδική αναφορά στον υβριδικό πόλεμο στο Λίβανο, που προφανώς ξεκίνησε από χθες. Μιλούμε δηλαδή για νέο πόλεμο, υβριδικό πόλεμο. Οι Υπουργοί Άμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ, να φανταστείς, συνομιλούν κάθε μέρα. Ο κύριος Όστιν τηλεφώνησε στον κύριο Γκάλαν, ο οποίος γνώριζε, διότι είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας στο Ισραήλ, σαν Υπουργός Άμυνας. Δεν το ενημέρωσε για την επιχείρηση, αλλά φέρνει να του είπε ότι αυτό που ανέφερε παραπάνω, ότι δεν σταματούν οι επιχειρήσεις, ακόμα και αν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την κατάρρευση του πυρός. Οι Αμερικανοί λένε ακόμα ότι όταν άρχισαν να φτάνουν οι πληροφορίες για τις πολλαπλές εκρήξεις σε όλο τον Λίβανο, τότε έγινε η ενημέρωση των Ισραηλινών. Άκου, Μιχάλη, τι συνέβη στο αεροπλάνο του κυρίου Πλίνγκεν, ο οποίος ταξίδευε εκείνη την ώρα, έτσι, για το Κάιρο, όπου έφτασε τις πρωινές ώρες δική σας ώρα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν που τον συνόδευαν έβλεπαν και αυτοί στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα στο υπουργικό αεροπλάνο την επιχείρηση και τα αποτελέσματά της και έμειναν με την εντύπωση ότι οι αξιωματούχοι που συνόδευαν τον κύριο Μπλίνκερ απλά δεν γνώριζαν. Όπως είπαμε παραπάνω, οι πάντες παραδέχονται και ομιλούν για μια εντυπωσιακή τολμηρή επιχείρηση που συνεχίστηκε και σήμερα. Το ερώτημα είναι τι άλλο θα σκεφτούν οι εγκέφαλοι της Μοσάτ για να εισαγάγουν, Μιχάλη, σε αυτό τον πόλεμο. Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα.